8 συμμετοχές και δίδεται η εκκίνηση και είναι καλή για τις περισσότερες και για να δούμε ποια θα οδηγήσει στα πρώτα μέτρα. Έρχεται από μέσα η Πουρλα Φαμίγη. Έρχεται απ' έξω η Blue Tempera. Blue Tempera που θέλει να πιέσει να περάσει μπροστά, περνάει μπροστά. Πουρλα Φαμίγη ακολουθεί μαζί με την Χάρια Πάολα. 4-6 και 8 είναι οι τρεις φοράδες που προηγούνται, με το νούμερο 7 την Τασιόνι να έχει πλασαριστεί στην τέταρτη θέση. Νούμερο 5 One More Day είναι στην πέμπτη θέση, προσπαθεί να ανέβει. Το νούμερο 1 η Gazing περνάει στην έκτη. Η Cross Up το νούμερο 2 είναι στην 7η και στην τελευταία το νούμερο 3 η Miss Antoinette. Blue Tempera το φαβορί έχει βγει στο κεφάλι με το νούμερο 8 Χάρια Πάολα και το νούμερο 6 Πουρλα Φαμίγη να είναι δεύτερη και τρίτη θέση. Η Τασιόνι το νούμερο 7 είναι στην τέταρτη. Προοδευτικά, το νούμερο 1, η Gazing, στο ύψος των 1000 μέτρων, περνάει στην 5η θέση. Ανοίγει κάπως ο ρυθμός, πάμε για τα τελευταία 800, με Blue Tempera και Χάρια Πάολα, με Πουρλα Φαμίγια και Τασιόνι. Με Gazing στην 5η θέση, οι υπόλοιπες έχουν μείνει πολύ πίσω. Η One More Day, η Cross Up και πολύ πολύ πίσω το νούμερο 3, η Miss Antoinette. Πάμε για το τελευταίο 600 με την Blue Tempera. Να περνάει με δύο μίκη διαφορά από την Χάρια Πάολα, Πουρλα Φαμίγη και Τασιόνι. Τασιόνι από πίσω θέλει να ανέβει και να μαζί με την Πουρλα Φαμίγη να περάσουν και να πιάσουν τη Χάρια Πάολα. Η Blue Tempera μένει με πολύ μεγάλη διαφορά στην ευθεία. Και για να δούμε όμως τι δυνάμεις έχει, γιατί έρχεται το νούμερο 6, Πουρλα Φαμίγη. Πουρλα Φαμίγη που έχει κάνει πολύ δυνατό ανέβασμα. Έχει κλείσει τη μισή διαφορά από την Blue Tempera που πάντως κρατάει μια διαφορά και πάμε για το τελευταίο 200, τώρα 150 Blue Tempera κρατάει. Πουρλα Φαμίγη στη δεύτερη θέση. Blue Tempera και Πουρλα Φαμίγη. Blue Tempera θα πάρει το κύπελο. Αρτέμιδος θα το πάρει εύκολα. Κεφάλι και τέρμα. Πουρλα Φαμίγη στη δεύτερη θέση. Τρίτη θα τερματίσει Τασιόνι και τέταρτη Χάρια Πάολα. Οι τέσσερις πρώτες σχεδόν όπως ξεκίνησαν, έτσι θα τερματίσουμε. Το νούμερο 1 την Gazing και αυτή πέμπτη θα τερματίσει. Blue Tempera λοιπόν θα φτάσει στη νίκη. Φαβορή άφηξη. Φαβορή, εντελώς φαβορή. Πουρλα Φαμίγη στην δεύτερη θέση. Θα δείτε την Τασιόνι τρίτη και την Χάρια Πάολα στην τέταρτη θέση. 4, 6, 7 και 8. Ανέβηκε η Πουρλα Φαμίγη, αλλά η Blue Tempera είχε φτιάξει και διαφορά, είχε και το ρυθμό, κράτησε και βήμα. Και κοιτάξτε και το Μαστοράκι πώς πανηγυρίζει. Εδώ η Τασιόνι τρίτη, η Χάρια Πάολα τέταρτη. Και η κυρία Κύρκου και ο κύριος Ιωαννίδης είναι μαζί μου. Θα ξεκινήσουμε από την κυρία Κύρκου, προηγούνται οι κυρίες, έτσι. Βεβαίως. Πολλά συγχαρητήρια. Συνεχίζει τις δυνατές κούρσες, θα λέγαμε, και τις επιτυχίες. Είναι ένα πολύ καλό άλογο. Ήταν φαβορή φυσικά σήμερα. Το περίμενα να κερδίσει. Έρχεται από τρίτη συνεχή νική. Και θέλω να δώσω συγχαρητήρια τον προπονητή μου και τον Τζόκη, φυσικά τον Μαστοράκη, ο οποίος το είπε πάρα πολύ καλά. Και με έχουν κάνει πολύ χαρούμενοι. Κύριε Ιωαννίδη, κεφάλι και τέρμα, φάνηκε να είναι εύκολο. Στην ευθεία βγήκε μόνη της ουσιαστικά και κράτησε μέχρι τέλους. Αξιοποίησε το προσόν της ταχύτητάς της, βρέθηκε στο κεφάλι, επέβαλε το ρυθμό της, πήρε διαφορά στη στροφή του, άφησε στο κενό που λέμε και την έβγαλε διαφορά. Είναι πολύ καλή φοράδα, θέλουμε να είναι πάντα γερή και να μας δίνετε τις χαρές. Να ευχαριστήσω την ιδιοκτήτριά μου, την κυρία Κύρκου, για την υποστήριξη και για τη στήριξη που μας παρέχει. Και εύχομαι ότι το καλύτερο. Ο Κώστας Μαστοράκης είναι μαζί μας. Πες μου, ήταν τόσο εύκολο όσο φαινότανε? Φοβήθηκες κάποια στιγμή στην ευθεία, εκεί που πήγαινε να σε πλησιάσει? Κοίταξε, αυτή τη μεγάλη κούρσα πάντα έχεις ένα άγχος. Γιατί τι θέλουν όλοι, τι θέλει ο Σταύλος, τι θέλει ο ιδιοκτήτης, τι θέλω εγώ. Και λογικό είναι να υπάρχει ένα άγχος. Ήταν από τα φαβορή η φοράδα μας και έπρεπε να το αποδείξει. Εντάξει, ευτυχώς όλα πήγαν καλά, έδειξε πολύ δυνατή. Δεν νομίζω ότι απειλήθηκα σε κανένα σημείο. Όλα πήγαν καλά. Αυτό που θα ήθελα να προσθέσω, όσο και μεγάλη να είναι η χαρά μου σήμερα, θα ήθελα να δώσω τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειες των θυμάτων για αυτό το τραγικό γεγονός που έγινε. Και κουράγιο και να μην ξανασυμβεί ποτέ. Εύχομαι να μην ξανασυμβεί ποτέ. Αυτό, δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Και εδώ. Εδώ ο πρώτος αντιπρόεδρος της υποδρομίας ΑΕ, ο κύριος Σπύρος Φωκάς, δίνει το κύπελο αυτό, το άλογο, έτσι, στην κυρία Κύρκου, βεβαίως την ιδιοκτήτρια των Σταύλων Καλαμαριάς.
Και εδώ ο πρόεδρος Φιλίππου Ενώσεως, ο κύριος Γιάννης Μητυλινέος, δίνει το κύπελλο εκ μέρους Φιλίππου Ενώσεως στην κυρία Κύρκου για την μεγάλη νίκη της Blue Tempera. Όπως βλέπετε έχουμε και άλλα. Ο κύριος Γιώργος Δουζίνας δίνει το κύπελλο στον προπονητή, τον Μιχάλη Ιωαννίδη. Παρουσίασε τη φοράδα σε καταπληκτική κατάσταση, βέβαια όχι μόνο σήμερα, αλλά από την αρχή της καριέρας της αυτή η φοράδα έδειξε ότι είναι πολύ δυνατή. Λοιπόν, εκ μέρους Φιλίππου Ενώσεως, ο κύριος Μεϊμαρίδης, το κύπελλο στο Μιχάλη Ιωαννίδη, τον προπονητή. Και ο Κώστας Μαστοράκης θα πάρει το δικό του αλογάκι, όπως βλέπετε. Πήρε από τις υποδρομίες ΑΕ και από τον κύριο Νικόλαο Κανελόπουλο θα πάρει και το κύπελλο εκ μέρους της Φιλίππου Ενώσεως. Λοιπόν, κύπελλα πολλά. Και για να δούμε και όλα τα κύπελλα και τα έπαθλα και στη σειρά.